Καλησπέρα, είμαστε στην Αγία Εφημία, Παρασκευή 7 του Σεπτέμβρη 2016. Η Αγία Εφημία φαίνεται ότι η άλλη μια φορά πληρώνει αστοχίες έργων ή προηγούμενων διοικήσεων κλπ. Είναι μαζί μας, έχει πλημμυρίσει σχεδόν όλο το χωριό εδώ πέρα, τα μαγαζιά κλειστά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεύμα. Είμαστε σε ένα μαγαζί που διαθέτει γεννήτρια και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Πυλαρέων, τον κύριο Μάκη Λεσαντράτο. Κύριε Λεσαντράτε, στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά, πείτε μας τι γίνεται εδώ πέρα. Καλησπέρα, όπως είπες, στο ίδιο έργο θεατές. Δεχόμαστε τις συνέπειες πολύ σκληρά παρεμβάσεων που έχουν γίνει χωρίς προγραμματισμό και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που έπρεπε να συμβούν. Εν πάση περιπτώσει, να μην πάμε στην ιστορία, αυτή τη στιγμή η Αγία Εφημία έχει πλημμυρίσει όλη σχεδόν η Αγία Εφημία. Ο παραλιακός δρόμος έχει κλείσει και δεν είναι δυνατή ακόμα η προσπέλαση προς Σάμι. Τα μακρυλότερα έχουν κοπεί στη μέση. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε η επικοινωνία του δρόμου του Αυλακιού. Τα δρακοπουλάτα έχουν αποκλειστεί. Οι αγροτικοί δρόμοι προς τα θέματα και σε άλλες περιοχές είναι επίσης αποκλεισμένοι. Και δεν έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η διακοπή του ρεύματος πριν από μισή ώρα. Τι άλλο θέλετε να σου πω? Να μου πείτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε όμως ότι επικρατεί, δουλεύει ο κόσμος. Δουλεύει ο κόσμος για την αποκατάσταση. Υπάρχουν όλα τα μηχανήματα, έχουν επιστρατευτεί της περιοχής. Και το μηχάνημα του Δήμου. Και τρεις ιδιώτες, τέσσερις ιδιώτες δουλεύουν σε δρακοπουλάτα, μακρότικα, Αγία Εφημία, σε όλα τα σημεία. Και αυτό θα γίνει όλη τη νύχτα, ώστε και το πρωί να μπορέσουν οι αγρότες, οι τσοπάνιδες να πάνε στα μαδιά τους και οι δρόμοι να ανοίξουν και να δούμε ξημερώνοντας πού βρισκόμαστε, ώστε να επαναφέρουμε την Αγία Εφημία στην προηγούμενη κατάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή, ευτυχώς που δεν μπορείτε να δείτε, είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Καταλαβαίνω ότι και εσάς ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, όμως ελπίζω πολύ σύντομα να μου πείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα έχουμε συνέχεια αυτό το φαινόμενο στην Αγία Εφημία και στα δρακοπουλάτα, γιατί είναι και τα δρακοπουλάτα το πρόβλημα. Εδώ δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Η απάντηση είναι ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βιώνουμε αυτό το θέμα. Δεν περίμενα σήμερα, δεν είχαμε και μηνύματα για τόσο μεγάλη κακοκαιρία και δεν περίμενα τέτοια βαριά εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Πάντως, εκείνο που ξέρω είναι τις συνέπειες οι οποίες υπάρχουν. Και όπως είπες και εσύ, κάθε χρόνο ζούμε αυτό το θέμα να πούμε. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις, έχουμε πάρει προληπτικά μέτρα, αλλά η δύναμη της φύσης μας ξεπερνάει όλους όταν έρθει κατά αυτόν τον τρόπο μαζεμένη. Κλείνοντας, να πούμε ότι για το θέμα αυτό των πλημμυρών στον Καραβό, μιλάει και φύγει δρακοπουλάτα, ο Περιφερειάρχης σε συνέντευξη που πέρυσι περίπου τέτοια εποχή είχε αποδεχτεί ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, τα τεχνικά έργα που έγιναν δεν ήταν αυτά τα οποία να κατοχυρώνουν τα χωριά που προανέφερα προηγουμένως από πλημμυρικά φαινόμενα. Έχετε την ίδια άποψη? Όχι την ίδια άποψη. Ενισχύω την άποψη του κ. Περιφερειάρχη, διότι δεν είναι τυχαίο ότι τα δρακοπουλάτα όσα χρόνια εγώ ζω, που είμαι σχεδόν 70 ετών, ουδέποτε είχαν σύρει, ουδέποτε είχαν πλημμυρίσει και μετά σε ανεμογεννήτριες πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Τι μεγαλύτερη απόδειξη θέλετε από αυτό που σας λέω τώρα εδώ? Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη έχουμε για το διάφορο. Καλά, καλά και υπομονή στους συμπατριώτες μου εδώ πέρα. Δεν θα φύγουμε από το δρόμο όλη νύχτα μέχρι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του. Να είστε καλά, ευχαριστώ.